καθηγητής είναι ο μοναχός, ο πατήρ Σεραφείμ Ζήσης, ο οποίος θα μας παρουσιάσει ένα θέμα λίγο διαφορετικό από τις άλλες εισηγήσεις, με δογματική ορολογία. Δογματική ορολογία, η οποία όμως δείχνει το πού έχει φτάσει το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, σε ποια βλάσφημη εκκλησιολογία έχει φτάσει, να συγκρίνει τον πρώτο της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, τον πρώτο της Ορθοδοξίας, με τον πρώτο της Αγίας Τριάδος, με το Θεό και Πατέρα μέσα στην Αγία Τριάδα. Και όπως και εγώ είπα στην εισήγησή μου, δεν τόλμησαν αυτό να το κάνουν ούτε οι παπικοί στον διάλογο με τους Ορθοδόξους, διότι και οι παπικοί στηρίζουν το πρωτείο του Πάπα, στο ότι ο Πάπας είναι διάδοχος του Αποστόλου Πέτρου, όχι της Αγίας Τριάδος. Το Πατριαρχείο ανέβασε το βλάσφημο πρωτείο μέσα στην Αγία Τριάδα. Και ο τίτλος της εισηγήσεως του πατρός Σεραφείμ είναι ευρηματικός. Λέει, η ενδοτριαδική μοναρχία του πατρός, η εντός της Αγίας Τριάδος μοναρχία του πατρός, και ο καινοφανής μονάρχης, ο καινούργιος μονάρχης της φαναριώτικης εκκλησιολογίας, δηλαδή ο Βαρθολομαίος, ο οποίος μονάρχης ο πατήρ στην Αγία Τριάδα, μονάρχης και ο Βαρθολομαίος στην Εκκλησία κατά την φαναριωτική εκκλησιολογία. Ας ακούσουμε τον πατέρα Σεραφείμ και στο τέλος κάτω. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν κυρίω αδελφοί, δύσκολο το θέμα, δογματικό το θέμα και η εισήγησή μου έχει ήδη συντμηθεί κατά περίπου 60-70% λόγω του χρόνου και μου έχει γίνει παρατήρηση, σε αντίθεση με άλλες φορές, να μην είμαι εξαντλητικός του θέματος, αλλά να είμαι έστω και μετελείψιον συμπεριληπτικός του πράγματος. Οπότε, η παρεμβατική και απολυταρχική εκκλησιαστική πολιτική του Φαναρίου επί Πατριάρχου Βαρθολομαίου κορυφώνεται σήμερα με την παράλογη αναγνώριση αυτοκεφαλίας στους σχισματικούς της Ουκρανίας, με πρωτοφανή περιφρόνηση των λοιπόν εκκλησιών εκ μέρους του Φαναρίου. Η παρούσα εισήγηση θα προσπαθήσει να παρουσιάσει ευαίσθητα σημεία των πεδίων της τριαδολογίας και της εκκλησιολογίας, δηλαδή της εκκλησιαστικής διδασκαλίας περί Αγίας Τριάδος και Εκκλησίας αντιστοίχως, στο σημείο που τα πεδία αυτά, είτε με την παραδοσιακή των Αγίων Πατέρων διδασκαλία, είτε με εκείνη την καινοφανή των οικουμενιστών, αλληλοπεριχωρούνται. Πρώτο κεφάλαιο, η μοναρχία της Αγίας Τριάδος και η μοναρχία του Πατρός. Προς ευχερέστερη κατανόηση των διαπραγματευομένων, πρέπει να διευκρινιστεί τι εννοούμε θεολογικώς με τον όρο μοναρχία. Η λέξη αρχή στην θεολογική της συνάφεια ενδέχεται να σημαίνει, όπως άλλωστε και στην καθομιλουμένη γλώσσα, την χρονική αφετηρία και έναρξη. Έτσι, τα κτίσματα του Θεού, τα δημιουργήματα, έχουν χρονική αφετηρία, όπως και η ανθρωπίνη φύση του Θεανθρώπου Χριστού, διότι αντιθέτως προς την Αγία Τριάδα, τα κτίσματα δεν είναι άκτιστα και αίδια, δηλαδή αίδια, πάντοτε αναλύωτα, συνεπώς και άναρχα, πέραν χρονικής αρχής, αλλά ήλθαν τα κτίσματα από την ανυπαρξία στην ύπαρξη αρξάμενα. Υπό την πρώτη αυτή χρονική έννοια της αρχής, τα τρία Άγια πρόσωπα της Αγίας και Ομοουσίου και Ζωπιού και Αδιαιρέτου Τριάδος, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα ο Θεός ημών, είναι άναρχα ή ακριβέστερα συνάναρχα, αφού πάντοτε συνυπήρχαν. Κατά την Ιερά Υμνογραφία της Εκκλησίας μας, τρία άναρχα δοξάζω, τρία Άγια υμνώ, τρία συναίδια ενουσιώδη τιμιά κηρύττω. Όμως η λέξη αρχή στην αρχαία ελληνική γλώσσα μπορεί να σημαίνει και την κυριαρχία, την εξουσία, όπου ως η εν αρχή εννοούνται οι άρχοντες και μονάρχης ο αποκλειστικός άρχων, επίσης σημαίνει και την αφετηρία ή πηγή ή αιτία της υπάρξεως. Με αυτές τις διευκρινήσεις διακρίνουμε υπό την δευτέρα έννοια την μην χρονική δύο είδη θεϊκής αρχής, δηλαδή αιτίας ή εξουσίας. Πρόκειται αφενός περί της ενδοτριαδικής μοναρχίας του Πατρός έναντι του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, κατά την οποία μόνος άναρχος, δηλαδή ανέτιος, είναι ο Πατέρας, επειδή δεν έχει την αιτία της υπάρξεώς του σε άλλο πρόσωπο, αλλά είναι αυτός η μόνη αιτία, η μόνη αρχή στην Αγία Τριάδα, υποστατική αρχή, η μόνη πηγαία θεότης. Εξού γίνεται λόγος και περί μοναρχίας του Πατρός. Η άλλη είναι η μοναρχία συνόλου της Αγίας Τριάδος του Θεού ημών, επί πάντων των κτισμάτων, ως δημιουργικής αρχής τους και εξουσίας τους, κοινής των τριών φυσικής αρχής, εξαιτίας της οποίας ονομάζουμε Θεόν μονάρχην των όλων των κτισμάτων. Και ψάλλουμε στις εκκλησίες
Ήγαρ και τριλαμπή, μοναρχή το θείον. Δηλαδή, ο Θεός, αν και είναι τρία φώτα, όμως συνιστά μία ενιαία, μόνη, δημιουργική αιτία και κυριαρχία επί των δημιουργημάτων, σε αντίθεση με την πολυθεία ή τον διεισμό, τη διαρχία. Σε συντριπτικό ποσοστό, ο όρος Θεία Μοναρχία στην εκκλησιαστική διδασκαλία αναφέρεται στην μοναρχία αυτή συνόλου της Αγίας Τριάδος και όχι του Πατρός, την οποία προσπαθεί να χρησιμοποιήσει η καινοφανής δογματική. Δεύτερον, η Ορθόδοξη Εκκλησιολογία, το θεμέλιό της και οι Ορθόδοξες Σύνοδοι. Στην Εκκλησιολογία των Αγίων Πατέρων, ο Θεάνθρωπος Χριστός συνιστά την κεφαλή και το Άγιο Πνεύμα την ψυχή της Εκκλησίας. Μέσω του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος καθίσταται γνωστός στον κόσμο και ο Θεός Πατήρ δια της κοινής στα τρία πρόσωπα ακτής του ενεργίας που δρά στην Εκκλησία δια των Θείων Μυστηρίων. Η Οικουμενική Σύνοδος έχει ανέκαθεν πιστευθεί από την Εκκλησία και έχει αναλυθεί εκκλησιολογικώς ως αλάθητος και υπέρτατος θεσμός της Εκκλησίας. Σύμφωνα με το ομολογιακό σύνθημα του Οσίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου τον 6ο αιώνα στην Παλαιστίνη, που συνιστά και ευρύτερη θεολογική γνώμη, όποιος δεν δέχεται τις τέσσερις τότε συνόδους, όπως τα τέσσερα Ευαγγέλια, να είναι ανάθεμα. Η ανωτερότης και το υπέρετο των κύρος του θεσμού της Οικουμενικής Συνόδου στην Εκκλησία συνιστούσε σταθερά και αδιάλειπτα κοινό τόπο της Ορθοδόξου Θεολογίας ανά τους αιώνες. Είναι χαρακτηριστικό ότι το κείμενο της Πατριαρχικής Εγκυκλίου του έτους 1895, πριν αρχίσει η μακρά σειρά των Μασόνων Πατριαρχών Κωνσταντινούπολεως, απαντώντας στην παπική πρόσκληση για ψευδένωση υπό τον Πάπα της Ρώμης, αναιρεί εν συντόμο όλες τις παπικές αιρέσεις, περί δε του πρωτίου του Πάπα γράφει. Σε σπουδαία ζητήματα, το έχουν μεταφράσει, που απαιτούσαν το κύρος ολοκλήρου της Εκκλησίας, γινόταν έκκληση σε Οικουμενική Σύνοδο, η οποία μόνη ήταν και είναι το ανώτατο κριτήριο σε ολόκληρη την Εκκλησία. Τέτοιο ήταν το αρχαίο της Εκκλησίας πολίτευμα. Οι δε επίσκοποι ήταν ανεξάρτητοι ο ένας από τον άλλον και ελεύθεροι εντελώς μέσα στα δικά τους ο καθένας όρια, ακολουθώντας μόνο τις συνοδικές διατάξεις και παρεκάθυντος τις συνόδους ως ίση προς αλλήλους. Κανείς δε από αυτούς δεν διεκδικούσε ποτέ μοναρχικά δικαιώματα εφ' ολοκλήρου της Εκκλησίας. Η ίδια αυτή η ορθόδοξη θέση συνομολογήθηκε και σε πρόσφατο κοινό κείμενο των Ορθοδόξων και των Παλαιοκαθολικών. Υπενθυμίζω ότι οι Παλαιοκαθολικοί αποσκήρυτησαν από τον παπισμό λόγω του δόγματος του παπικού αλαθήτου, καθιερωθέντος στην Πρώτη Βατικάνια Σύνοδο το 1870. Συνομολογήθηκε λοιπόν σε πρόσφατο κοινό κείμενο από τις αντιπροσωπείες τους μόλις το 1986. Αυτό το κοινό κείμενο Ορθοδόξων και Παλαιοκαθολικών λέει: «Ανώτατο όργανο της Εκκλησίας για την αλάθητη διακήρυξη της πίστεώς της είναι μόνον η Οικουμενική Σύνοδος. Αυτή, αποφαινομένη υπό την επιστασία του Αγίου Πνεύματος, έχει το αλάθητον αυτής ως εκ της συμφωνίας αυτής μεθ ολοκλήρου της Καθολικής Εκκλησίας. Άνευ της συμφωνίας ταύτης, ουδεμία σύναξης είναι η Οικουμενική Σύνοδος». Βασικό κλειδί στην περισυνόδων διδασκαλία αποτελεί η αγιότης των μελών της. Ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης έχει ειδικώς αναπτύξει τούτο το σημείο, το οποίο παραθεωρούν άλλοι διδάσκαλοι της δογματικής, κυρίως προγενέστεροι. Τονίζεται λοιπόν ότι οι Άγιοι Πατέρες που συμμετείχαν σε Οικουμενικές Συνόδους αναγνωρίστηκαν ως Άγιοι και ορτάζονται ως τέτοιοι από την Εκκλησία, όχι επειδή συμμετείχαν σε Άγιες Οικουμενικές Συνόδους. Αντιθέτως, οι Σύνοδοι εκείνες που απαρτίστηκαν έστω κατά πλειονότητα από Αγίους, δηλαδή μετόχους της θεωτικής ενεργείας του Αγίου Πνεύματος, είναι που απεδείχθησαν Οικουμενικές. Διότι χάρη στην κοινή αγιότητα των μελών τους, δηλαδή χάρη στην θεία ενέργεια, η οποία ως ενιαία είναι και ενοποιητική, οδηγήθηκαν στο να εκφράσουν ομοφόνος και αλανθάστος δογματικό φρόνημα συνεχές και απαράλλακτο προς την ιστορική του συνέχεια και την γεωγραφική παγκόσμια οικουμενικότητά του, με μια λέξη προς την εκκλησιαστική καθολικότητα. Αυτή είναι η πραγματική μοναρχία της Θείας Χάριτος στους Αγίους, η οποία τους ενοποιεί και όχι ένας άνθρωπος. Προσπερνώ το τρίτο κεφάλαιο περί εκκλησιαστικής μοναρχίας του Πάπα και έρχομαι στο τέταρτον. Η νέα δίθεν Ορθόδοξης μοναρχία του πρώτου άνευ ίσων, ο γνωστός Primus Sine Paribus. Δυστυχώς στις μέρες μας καθιστάμεθα μάρτυρες της οριστικής διαμορφώσεως της εκκλησιολογίας μιας δίθεν Ορθοδόξου μοναρχίας ενός ανατολικού φαναριωτικού παπισμού εντός του πλαισίου της πανερέσεως του οικουμενισμού, αλλά και της άμεσης γεωπολιτικής χρηστικότητος της μοναρχίας αυτής, όπως θα αναπτύξει εν συνέχεια ο εκλεκτός αδελφός και συνεργάτης κ. Μινάογλου. Στο σημείο αυτό έρχεται αρρωγός η νέα θεολογία του Μητροπολίτου Περγάμου και καθηγητού της δογματικής κ. Ιωάννου Ζιζιούλα. Ο κ. Ιωάννης αφενός αξιοποίησε τροποποιώντας την
την ευχαριστιακή θεολογία του Ρώσου πρεσβυτέρου Νικολάου Αφανάσιεφ, αφετέρου ανέπτυξε την θεολογία του προσώπου, όπως και ο καθηγητής Χρήστος Γιαναράς, υιοθετώντας την σχετική δυτική φιλοσοφική παράδοση, την άγνωστη στην Ορθοδοξία, ήδη από τον Ιερό Αυγουστίνο, τον Θωμά Ακινάτη, τον Καντ και πάει λέγοντας, η οποία πέρασε και στην σύγχρονη δυτική θεολογική σκέψη και στους Ρώσους εμιγκρέ μετανάστες θεολόγους της Γαλλίας. Μεταξύ άλλων θεολογικών του παρεκκλήσεων, για τις οποίες ο κύριος Ιωάννης Ζιζιούλας έχει βρεθεί στο στόχαστρο πολλών πυρών θεολογικών από διάφορες πλευρές, Ορθοδόξων, Ετεροδόξων αλλά και Οικουμενιστών ακόμη, η εφαρμογή στην χριστιανική τριαδολογία αυτής της φιλοσοφίας του προσώπου, δηλαδή του περσοναλισμού, εφαρμογή την οποία κληρονόμησε από τον πατέρα Ιωάννη Σμέμαν, αυτός πρώτος μίλησε περί μοναρχίας του πατρός και της εκκλησιολογίας, οδήγησε τον Μητροπολίτη Περγάμου σε μια εσφαλμένη προτεραιοποίηση του προσώπου του πατρός ως σημείο ενότητος της Αγίας Τριάδος, έναντι της Θείας Ουσίας, σε έναν δηλαδή παρεκκλίνοντα τριαδολογικό περσοναλισμό. Εφαρμοζόμενη τώρα αυτή η περσοναλιστική τριαδολογία από τον Περγάμου Ιωάννη και στην εκκλησιολογία, οδήγησε στον ουσιαστικό παραμερισμό της Οικουμενικής Συνόδου ως θεσμού του Ανωτάτου Κύρους στην Ορθοδοξία και στην αντικατάστασή της από ένα παγκόσμιο πρώτο, έναν παγκόσμιο προκαθήμενο, σε αντιστοιχεία προς τον Θεό Πατέρα. Δηλαδή, η παράδοξη αυτή εκκλησιολογία προσπαθεί να θέσει τις επισκοποκεντρικές βάσεις της περισσότερο στη νέα αυτή τριαδολογία, όπου ο Θεός Πατήρ ως ενδοτριαδικός μονάρχης χρησιμεύει ως υπόδειγμα για την μοναρχία ενός παγκοσμίου εκκλησιαστικού μονάρχη εφόλης της Εκκλησίας, είτε του Πάπα της Ρώμης, είτε του νέου Ανατολικού Πάπα του Φαναρίου. Ας δούμε μερικές σχετικές θέσεις επιλέξει. Σε γερμανικό άρθρο του 1982, σχετικώς με την Χριστολογία, την Πνευματολογία και τους εκκλησιαστικούς θεσμούς εξ Ορθοδόξου επόψεως, ο καθηγητής τότε λαϊκός Ιωάννης Ζιζιούλας έγραφε: «Το ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν διαθέτει Πάπα είναι σωστό. Νομίζω κατά φυσικόν λόγο αυτό ισχύει. Το ότι όμως αντί τούτου έχει συνόδους, τούτο είναι λάθος. Οι σύνοδοι στην Ορθόδοξη Θεολογία δεν κατανοούνται ως υποκατάστατο του Ρωμαιοκαθολικού Πάπα, και αυτό για τον απλό λόγο ότι η Σύνοδος δεν μπορεί να διαδραματίσει τον ρόλο του Πάπα ή να αντικαταστήσει το αξίωμά του. Και παρακάτω, και τα δύο στοιχεία, η ενότηση και η ποικιλία, πρέπει να συμπέσουν σε ένα θεσμό, ο οποίος διαθέτει ένα διτό αξίωμα, το αξίωμα του πρώτου και το αξίωμα των πολλών οδηγών των τοπικών εκκλησιών. Η παρούσα κατάσταση της Ορθοδοξίας τελειώνει, δεν ούτε από θεολογικής απόψεως, ούτε εξ επόψεως εκκλησιαστικού δικαίου δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην παράδοση την οποία έχω εξηγήσει στην διάλεξή μου. Οι συνοδικοί θεσμοί δεν αντικατοπτρίζουν πλέον την αληθή ισορροπία μεταξύ του ενός και των πολλών, πολλές φορές επειδή είτε ο ένας δεν είναι ικανός στην διαχείριση ή δεν υπάρχει καθόλου, και πολλές φορές επειδή ο ένας ή οι πολλοί ένας, οι πρώτοι, αγνοούν τους πολλούς. Χρειαζόμαστε λοιπόν, με άλλα λόγια, ένα δυνατότερο αξίωμα και θεσμό πρώτου. Στο βιβλίο του «Κοινωνία και Ετερότητα» το 2006, ο Μητροπολίτης Περγάμου γράφει τα εξής: «Ακριβώς όπως στην Τριάδα, η ίδια ύπαρξη του Θεού είναι μια κίνηση από τον Πατέρα προς τον Υιόν και προς το Πνεύμα, η οποία επιστρέφεται τελικώς στο πρόσωπο του Πατρός, έτσι και στην Εκκλησία, επίσης, το Παν κινείται προς τα υπόλοιπα μέρη από μια διακονία, ministry είναι η αγγλική λέξη, η οποία αντανακλά και εικονίζει τον Πατέρα, ώστε να μπορεί τελικώς να επιστραφεί προς τον Πατέρα τον εν ουρανής. Η θέση αυτή βρήκε μερική διέξοδο και στο κοινό κείμενο Ορθοδόξων και Παπικών στη συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής για τον Διάλογο Ορθοδόξων και Παπικών στη Ραβένα της Ιταλίας τον Οκτώβριο του 2007. Ακριβώς την ίδια εκκλησιολογία της υποβαθμίσεως της Οικουμενικής Συνόδου και της αναδείξεως ενός πρώτου, συμφώνως με την παρερμηνευόμενη μοναρχία του Θεού Πατρός μέσα στην Αγία Τριάδα, εξέφρασε το 2009 στην Αμερική ο Μητροπολίτης Προύσης, πρώην Μητροπολίτης Προύσης τώρα, αρχιγραμματεύς του Οικουμενικού Πατριαρχείου και καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, ο προσφάτως γενόμενος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κύριος Ελπιδοφόρος Λαμπρινιάδης, λέει επί λέξη: «Η άρνηση αναγνωρίσεως πρωτίου τεινός στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ενός πρωτίου το οποίο δεν μπορεί να ενσαρκώσει παρά κάποιος πρώτος, του τέστη κάποιος επίσκοπος ο οποίος έχει το προνόμιο να είναι ο πρώτος μεταξύ των αδελφών του επισκόπων, συνιστά αίρεση. Είναι απαράδεκτο αυτό που συνήθως λέγεται ότι η ενότητα μεταξύ των Ορθοδόξων διασφαλίζεται είτε υπό μιας κοινής πίστος και λατρείας, είτε υπό του θεσμού της Οικουμενικής Συνόδου.
Και οι δύο αυτοί παράγοντες είναι απρόσωποι, ενώ στην Ορθόδοξη θεολογία μας η αρχή της ενότητάς μας είναι πάντοτε ένα πρόσωπο. Πράγματι, όπως στο επίπεδο της Αγίας Τριάδος η αρχή της ενότητας δεν είναι η Θεία Ουσία, αλλά το πρόσωπο του Πατρός, η μοναρχία του Πατρός, έτσι και στο εκκλησιολογικό επίπεδο, στην τοπική εκκλησία, το σημείο της ενότητος δεν είναι το πρεσβυτέριο ή η κοινή λατρεία των χριστιανών, αλλά το πρόσωπο του Επισκόπου. Επομένως, επί πανορθοδόξου επίπεδου, η αρχή της ενότητας δεν μπορεί να στηρίζεται επί μιας ιδέας ή ενός θεσμού, αλλά πρέπει να είναι κάποιο πρόσωπο, αν βέβαια θέλουμε να παραμείνουμε συνεπείς στη θεολογία μας. Από αυτό βέβαια, και αντιπαραβάλλοντάς το με όσο είπαμε προηγουμένως, κοιτάξτε την ασυνέπεια όσων λέγαμε στο παρελθόν δια των αιώνων και αυτών των οποίων τώρα πρεσβεύουμε. Και μας λένε μερικοί ότι το Πατριαρχείο προβάλλει στους διαλόγους και με τους θεολόγους την Ορθοδοξία. Είναι επίσης τεκμήρια ότι έχει αλλοιωθεί η δογματική μας. Και αυτά πρέπει να τα τρίψουμε στα πρόσωπα εκείνων των επισκόπων, όπως του επισκόπου της περιοχής όπου ανήκα τελευταία σε μοναστήρι, που λένε στις συνόδους τους, εκεί στη συνάξη των ιερέων, ότι δεν υπάρχει οικουμενισμός και δεν υπάρχει καμιά αλλοίωση. Ορίστε η αλλοίωση. Τι λέγαμε το 86, τι λέγαμε το 1895 και τι λέμε τώρα. Τις θέσεις αυτές του κυρίου Ελπιδοφόρου, μεταξύ άλλων κακοδοσιών, επέκριναν ως λατινογενείς και μετασυνοδικές σε κείμενα καταρτισθέντα με λιπαρή θεολογική τεκμηρίωση, το ΜΕΝ 2014 από κοινού, οι Μητροπολίτες Κονίτσης Ανδρέας, Γλυφάδας Κυρός Παύλος, Κυθύρων Σεραφείμ, Πυραιός Σεραφείμ, Ετωλίας Κοσμάς και Γόρτινος Ιερεμίας, και ήδη το 2011 η Σύναξη Κληρικών και Μοναχών της Γατζέας. Όπως επισημαίνουν οι πέντε Μητροπολίτες, παραγνωρίζει ο κ. Ελπιδοφόρος ότι σε αντίθεση με την Αγία Τριάδα και σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες, πρώτον, η Σύνοδος δεν γεννάται ή εκπορεύεται από τον προκαθήμενό της, αλλά αυτή τον γεννά, διότι τον εκλέγει. Άρα, πατήρ στην Εκκλησιολογία είναι η Σύνοδος και όχι ο προκαθήμενός της. Δεύτερον, ότι ο πρώτος της Συνόδου μπορεί και να καθαιρεθεί και να εκπέσει. Τρίτον, ότι αν ο πατήρ ήταν πρότυπο για την κεφαλή της Εκκλησίας και όχι ο Υιός και Λόγος ένσαρκος, θα είχαμε ενανθρώπιση του Πατρός και όχι του Υιού. Ας προσθεθεί, τέταρτον, ότι ιεροκανονικός, η Σύνοδος ή και το πίμνιο αποτετυχισμένο μπορεί να δραστηριοποιείται και άνευ του πρώτου της σε έκτακτες περιστάσεις. Ας δούμε όμως και τις φανερές αιρετικές αριανικές απολύξεις της θεωρίας αυτής. Εκείνες δηλαδή που σαφώς δίνουν μια χρονική προτεραιότητα στην ύπαρξη του Πατέρα έναντι του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διότι όχι μόνο στο σημείο που θα σας διαβάσω και σε άλλα σημεία, ο κύριος Ζιζιούλας έχει πει ότι υπάρχει χρονική προτεραιότητα του Πατρός έναντι του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι βασική θέση του πρώιμου αριανισμού. Και κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Και μετά κατηγορούμε τους μάρτυρες του Ιαχωβά. Καταλάβατε. Σε ομιλία του στην Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών του Βόλου τον Φεβρουάριο του 2008, ο Μητροπολίτης Περγάμου είπε: ο πρώτος λοιπόν αυτομάτως γεννά την ιεραρχία. Οντολογικά η ιεραρχία υπάρχει και στην Αγία Τριάδα. Η πηγή, η αρχή είναι